Έλα. Με λένε Κωνσταντίνο Καπονικολάου και θέλω να σας πω ότι ήρθαμε εδώ στο Κωνσταντιάνη σήμερα και για να καθαρίσουμε τον τόπο, γιατί όπως βλέπεις μέσα στο ποτάμι, μέσα στο αγόρτα και αυτά και στις κουπίδες υπάρχουν διάφορα μπουκάλια, αναπτήρες, σαγιονάρες και διάφορα σκουπίδια. Και πρέπει το περιβάλλον να είναι καθαρό, γι' αυτό τα μαζεύουμε όλα τα σκουπίδια. Και καταρχήν δεν ξέρουμε αν το ποτάμι πάει στη θάλασσα, γιατί αν το βρίσκουμε το ποτάμι και το βάλουμε, γιατί και μπορεί αυτό το ποτάμι, αφού δεν πάει στη θάλασσα, να βρούμε και τη θάλασσα, αφού πάει το ποτάμι στην θάλασσα. Και δεν πρέπει να το μολύνουμε το ποτάμι. Εντάξει. Το πρόεδρο να πατήσουμε. Βρισκόμαστε σήμερα στο Καταγιάννη. Τι κάνετε εδώ, κύριε Πρόεδρε? Σικάρας Γιώργος ονομάζομαι, είμαι πρόεδρος του πολιτιστικού κέντρου εργαζομένων ΟΤΕ Νομού Λακωνίας. Και για τη μέρα του περιβάλλοντος σήμερα κάναμε ένα συμβολικό καθαρισμό του χώρου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών Αγίου Γεωργίου Βούναρη. Και φυσικά ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Πρόεδρος εδώ που μας βοήθησε. Συμμετέχοντας και εμείς σε αυτή την ωραία κίνηση του Δραστήριου Πολιτιστικού Συλλόγου του ΟΤΕ, ήρθαμε για να καθαρίσουμε αυτόν τον όμορφο χώρο. Βρίσκεται και κοντά στο χωριό μας. Γιορτάζει και σε λίγες μέρες η εκκλησία εδώ ο Καταγιάννης. Είναι το Αγίου Ιωάννη, του Ρίγανά που λέμε. Και η συμβολική κίνηση, πιστεύουμε να γίνονται πιο συχνά τέτοιες κινήσεις, γιατί το περιβάλλον χρειάζεται όλους μας για να είναι πάντα καθαρό. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, και ευχαριστούμε όλους που ήρθαν εδώ για να βοηθήσουν σε αυτή την ωραία κίνηση. Ακριβώς, θα πω και εγώ ότι επίσης να πούμε και στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ που ήρθαν για την συμμετοχή τους και εύχομαι του χρόνου που θα κάνουμε κάτι άλλο αντίστοιχο κάπου αλλού να έχουμε πιο πολύ κόσμο. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Σύλλογο Γυναικών του Αγίου Γεωργίου Γούναρη, καθώς και το Πολιτιστικό Κέντρο των Εργαζομένων του ΟΤΕ, συμβάλλοντας και οι δυο σε μια κίνηση την οποία έχει πανελλήνια εμβέλεια. 52 πολιτιστικά κέντρα εργαζομένων ΟΤΕ, το μεγαλύτερο πολιτιστικό κίνημα στον εργασιακό χώρο, την ημέρα του περιβάλλοντος κάνουν συμβολικές κινήσεις καθαριότητας των περιοχών μας, ακτών, θαλασσών, ποταμών, δίνοντας το στίγμα ότι οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ πέρα δεν είναι απλοί εργαζόμενοι, είναι εργαζόμενοι με ευαισθησία και ο ΟΤΕ είναι μια μεγάλη εταιρεία, η μεγαλύτερη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία, η οποία δεν την ενδιαφέρει μόνο τα κέρδη, την ενδιαφέρει γενικότερα ο άνθρωπος. Είμαι και εγώ νεοκλεγής πρόεδρος στην Πανελλήνια Ένωση των Εργαζομένων του ΟΤΕ. Είναι το μεγαλύτερο, όπως σας είπα, πολιτιστικό κίνημα στον εργασιακό χώρο. Περιλαμβάνει περίπου τους 15 με 17.000 ανθρώπους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πολιτιστικό γίνεσθε της περιοχής μας. Είμαστε υποχρεωμένοι ως άνθρωποι να όχι μόνο να κρατήσουμε αυτό το οποίο μας έδωσαν οι παλιότεροι, αλλά να το μεταλαμβαδεύσουμε και στις νεότερες
νεότερες γενιές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και στο σταθμό σας πάντα επιτυχίες. Πότε γίνανε εκλογή οι αρχές εσείς για πρόεδρο σας? Ναι, είμαι λίγο προσφάτως εκλεγήσα. Ήμουν πλειοψηφών σύμβουλος πριν από 15 μέρες σε ένα εκλογικό συνέδριο, στο εκλογικό μας συνέδριο που έγινε στη Ζάκυνθο. Και πριν από μία εβδομάδα ανακηρύχθηκα και πρόεδρος της Πολιτιστικής Ένωσης. Είναι για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια που ιδρύθηκε η ένωσή μας εκλογή προέδρου, γυναίκας προέδρου. Είναι τιμή μου που η Ευλακωνία εκπροσωπεί στο Πανελλήνιο. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και επίσης είναι και τιμή μας που η Χριστίνα ανήκει στο δικό μας σύλλογο. Αυτή τη στιγμή δίπλα μου, αριστερά και δεξιά μου, έχω προέδρους δύο πολιτιστικών φορέων που είναι νέοι άνθρωποι. Τους εύχομαι καλή επιτυχία, είναι νεοεκλεγείς και οι δύο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που στη σημερινή μας δράση υπάρχουν πάρα πολλά μικρά παιδιά. Οι γονείς είναι ευαισθητοποιημένοι απέναντι στο περιβάλλον. Είμαστε όλες οι ηλικίες εδώ και αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι με την πράξη μας αυτή, με την ενέργειά μας αυτή, βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι για να μπορέσουμε να χτίσουμε μια καλύτερη κοινωνία. Έλα. Μάδι, έλα, έλα. Ενεργεία μπροστά, συνταξιδιωτική πίσω. Για το σόρφα. Ο πολιτιστικός σύλλογος του ΟΤΕ, σε συνεργασία με κατοίκους εδώ, στα πλαίσια της ομάδας της ημέρας περιβάλλοντος, στη συνέχεια της ημέρας περιβάλλοντος, πραγματοποιούν συμβολικά καθαρισμό εδώ του όμορφου χώρου του Καταγιάννης. Και θεωρήσαμε υποχρεωσή μας να περάσουμε και εμείς από εδώ. Απλώς καθυστερήσαμε λίγο γιατί είχαμε άλλες δύο εκδηλώσεις που έπρεπε να πάμε. Και θέλω να συγχαρώ το σύλλογο του ΟΤΕ για την πρωτοβουλία του Αθωματικού Σύλλογου κυριών Γούνερη, που για μια άλλη φορά επιβεβαιώνει ότι είναι ένας από τους πιο δραστήριους συλλόγους του Δήμου μας. Και να συγχαρώ και την κυρία Χριστίνα Φαρδέκα για την εκλογή του στο πολιτιστικό σύλλογο του ΟΤΕ Πανελληνίου. Ευχαριστώ. Είναι πάλι για το ποτάμι.